Η ρύθμιση προβλέπει μέχρι 120 δόσεις και θα αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Οι δόσει θα καθορίζονται ανάλογα με το εισόδημα και το ύψο οφειλής, ενώ τα χαμηλά εισοδήματα θα έχουν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Η ρύθμιση αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, μισθωτού, συνταξιούχου, πρώην επαγγελματίε και άνεργοι. Για τις αρχές Μαου προβλέπεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις και στον ΕΦΚΑ και στη ΔΟΗ. για μέν τον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει κανένα κριτήριο εισοδηματικό. θα ρυθμιστούν 120 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 85% γιατί θα γίνει επανεπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31 του 2016. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο θα υπολογίζονται ασφαλιστικές φορές, άρα η μείωση θα είναι κατά 85% είναι μια ρύθμιση που μπορεί να βοηθήσει 80 περίπου χιλιάδες ασφαλισμένους που βρίσκονται στο στάδιο ή έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της σύνταξης και δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη γιατί οφείλουν, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να υποβάλουν το αίτημά του για σύνταξη. Όσον αφορά τη ΔΟΗ, εδώ θα υπάρχει ένα κριτήριο εισοδήματος που θα είναι εκείνο που θα προσδιορίζει τις, τον αριθμό των δόσεων. Όσο μεγαλύτερο το εισόδημα είναι το οικογενειακό ενός οφηλέτη, τόσο μικρότερες δόσεις θα είναι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος δηλαδή να ε, έχει δυνατότητα και 30 και 40 δόσεις και όχι 120 δόσεις που είναι το ανώτατο όριο.